απόγνωση και ανησυχία για την επόμενη μέρα και για τη διαχείριση της όλης κατάστασης με τις τεράστιες καταστροφές σε οικίες, σε καταστήματα και υποδομές από πληγέντες κατοίκους στο Δήμο Χερσονήσου, οι οποίες συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο στις Γούρνες. Αυτό που ζητάμε λοιπόν είναι υποδομές αφενός σοβαρές, με μελέτες σοβαρές και υλοποίησή τους, αλλά και πραγματική αποζημίωση των πραγματικών ζημιών που έχουν πάθει όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην περιοχή αυτή εδώ που ζούμε. Νιώσαμε ανυπεράσπιστοι, στην κυριολεξία. Όλες οι προσπάθειες που γινόντουσαν ήταν σε κατάσταση πανικού. Αυτά τα πράγματα πρέπει να αναθεωρηθούν. Ο τρόπος προσέγγισης και επίλυσης των προβλημάτων πρέπει να αναθεωρηθεί. Δεν μου έχει μείνει ούτε πατελόνι, δανεικά που κάμισα παίρνω όλα, ηλεκτρικά, ντουλάπες, κρεβάτια, όλα είναι για πέταμα. Το αμάξι πλακωμένο με δύο άλλα αμάξια. Έχει συσταθεί από τους κατοίκους μια επιτροπή αγώνα πληγέντων της περιοχής, οι οποίοι ήρθαν σήμερα να καταθέσουν ένα ψήφισμα σε σχέση με τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις τους. Οι οριοθετήσεις προβλέπουν τις πλημμύρες της πεντηκονταετίας. Όντως πάρα πολύ τα νερά, πολλά τα νερά, αλλά όμως αν είχαν γίνει κατάλληλα έργα, και αν μην το ρίχνουμε στον κάθε ταλέπορο που έχει πάει και έχει χτίσει κάπου. Θέλετε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Σαφώς με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει ήδη οι οριοθετήσεις και μένουν να γίνουν διευθετήσεις. Πρέπει να ανοιχτεί το ρεύμα μέχρι κάτω για να μπορούν να φέρουν τα νερά, διότι από εδώ και κάτω το ρεύμα είναι 2 μέτρα, ενώ η οριοθέτηση είναι 8,5 μέτρα. Στόχος τους ήταν να συναντηθούν με τον Δήμαρχο, όμως αυτό δεν κατέστη εφικτό, με τους ίδιους να περιγράφουν στο τηλεοπτικό φακό τις δραματικές στιγμές που έζησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, καθώς και τη δύσκολη καθημερινότητά τους. Ήμουνα στο σπίτι, μας έπιασε στον ύπνο, οι γονείς μου έμειναν άστεγοι, ο αδερφός μου έμεινε άστεγος, επαγγελματικός εξοπλισμός χάθηκε. Και πού μένετε τώρα εσείς? Ευτυχώς υπάρχει ο πρώτος όροφος και μένουμε όλοι μαζί. Η ζημιά είναι τεράστια. Το ισόγειο όλο το σπίτι έχει εξαφανιστεί. Πήρε το ποτάμι, έφτασε στο 2 μέτρα και 12 πόντους το ύψος το νερό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι καλύφθησαν τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα πια από το ισόγειο του σπιτιού. Μένουμε στον πρώτο όροφο και χάθηκαν τα πάντα. Από συλλογές, έπιπλα. Ζητήσαμε να συναντηθούμε με τον Δήμαρχο εμείς και με αντιπροσωπεία των κατοίκων. Ο Δήμαρχος θεωρεί ότι δεν έχει να προσθέσει κάτι ή να απαντήσει κάτι στις ανησυχίες που εκφράζονται σήμερα εδώ και ότι αυτά θα τα λύσουν οι μελέτες στο επόμενο διαστήματος. Αυτό μας καθιστά ακόμα πιο ανήσυχους, γιατί όταν ερήμην των κατοίκων γίνονται μελέτες που προφανώς δεν είναι μελετητές οι κάτοικοι, αλλά χρειάζεται και αυτοί να έχουν γνώση του τι είναι αυτό που μελετάτε και το τι σχεδιάζεται για την επόμενη μέρα. Αυτό που ζητούν είναι να ολοκληρωθεί άμεσα η καταγραφή των ζημιών, να αποζημιωθούν στο 100%, να πάρθουν μέτρα για την οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων και ποταμών, καθώς και να υπάρξει απαλλαγή από χρέη και από δημοτικά τέλη.